Είναι χαρά να βρίσκεσαι με τους ανθρώπους που χτίζουν τον τόπο σου και να είσαι μαζί τους σε μία προσπάθεια να μην περιγράφουμε το τι γίνεται μόνο. Περιγραφή προηγουμένως έγινε. Τι υπάρχει? Φτώχεια, ανεργία, ακρίβεια και χίλια δυο προβλήματα όπου και να πιάσεις. Για να πεις, ας πούμε, ότι θα πάω στο νοσοκομείο, προβλήματα. Αν θέλεις να πας στην εκπαίδευση, προβλήματα. Τα παιδιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που ονειρεύονται. Και εμείς κρατάμε και λέμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το ζούμε. Το πρωί βρέθηκα στον άλλο χώρο, σήμερα, σε έναν άλλο χώρο όπου δεν χτυπάει εκεί η καρδιά αυτών όπου χτίζουν τον τόπο μας, εκεί χτυπάει η καρδιά της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων, της ανάπτυξης. Εκεί σήμερα το πρωί ήταν συγκεντρωμένοι οι υπουργοί μας, οι οποίοι λένε ότι όλα πάνε καλά και ότι θα πάρουν μέτρα η ανάπτυξη να γίνει πιο έντονη. Και στο ερώτημα που όντως υπάρχει ανάπτυξη, γιατί έχουμε τόση φτώχεια, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ζήσει και να έχει εξασφαλίσει τη διατροφή του, γιατί έχουμε εμείς συσίτια, γιατί μοιράζουμε τρόφιμα, γιατί υπάρχει δυσκολία και κάθε μέρα μαζεύεται κόσμος ο οποίος ζητάει να εξασφαλιστεί το ρεύμα του. Η απάντηση είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Αυτοί τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Αυτή την ανάπτυξη που αυτοί ονειρεύονται δεν είναι η ανάπτυξη του λαού, είναι η ανάπτυξη των κερδών. Είναι ψέμα ή αλήθεια? Όταν αυτοί πηγαίνουν στον Άρη, εμείς πηγαίνουμε και λέμε θα έχεις φαγητό ή όχι. Όταν αυτοί εξασφαλίζουν ταξίδια στο διάστημα που για μία εβδομάδα όσοι είμαστε εδώ πέρα και όσα θα έχουμε σε όλη μας τη ζωή δεν φτάνουν για το εισιτήριο του ενός να κάνει τη βόλτα του στο διάστημα. Άρα λοιπόν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έλεγαν οι υπουργοί μας σήμερα όλα πάνε καλά. Πάνε καλά τα πράγματα? Είμαστε εντάξει? Ζητούν ξανά την εμπιστοσύνη του λαού. Πρέπει να την έχουνε? Είναι δυνατό να είσαι άνεργος, να είσαι φτωχός και να τους δίνεις και την εμπιστοσύνη του σου? Άρα λοιπόν εμείς έχουμε το δικό μας δρόμος και ο δρόμος αυτός είναι δρόμος του αγώνα, αλλά και δρόμος να γίνει ανατροπή. Δεν είναι φυσιολογικό άλλοι να δουλεύουν και άλλοι να τρώνε. Αυτό μπορούμε να το ανατρέψουμε αν έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, και γι' αυτό είμαστε δίπλα στο εργατικό κέντρο, γιατί με την οργάνωση, με τη συμμετοχή στα σωματεία μας θα μπορέσουμε να επιφέρουμε αυτές τις αλλαγές που απαιτούνται. Ως Δημοτική Αρχή, δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, ό,τι μας πέφτει ως μερτικό θα το φέρουμε σε πέρας. Δεν πρέπει πάντως να αφήσουμε να χαίρονται ότι εμείς χάσαμε το μυαλό μας και ότι αυτοί είναι οι έξυπνοι που ξέρουν να κουμαντάρουν για τα δικά τους τα συμφέροντα και εμείς δεν ξέρουμε να υπερασπιστούμε τα δίκια μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, να κάνουμε τις επιτροπές μας. Αυτή είναι δουλειά δύσκολη, αν ήταν εύκολη θα είχε λυθεί, αλλά σε αυτή τη δύσκολη δουλειά φαίνεται και του καθενός το ανάστημα. Για να μην πηγαίνουμε προσκυνημένοι και έρποντας στα δικά τους τα χνάρια που μας στέλνουνε, έχουμε το δρόμο ψηλά το κεφάλι, ενωμένοι μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Δεν είναι τόσο ισχυροί όσο φαίνονται.